Αυτή ακριβώς είναι η λία των επιτίδιων που προσπαθούσαν και είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν τρεις ηλικιωμένους στο Ηράκλειο, λέγοντάς τους ότι είναι είτε γιατροί είτε αστυνομικοί που θέλουν χρήματα για να γλιτώσουν τα παιδιά των ηλικιωμένων από τους μπελάδες που έχουν μετά από τροχαίο που προκάλεσαν με τραυματισμό. Κι όμως παρά την επανάληψη της απάτης εδώ και χρόνια, σε τρεις περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι στο Ηράκλειο ενέδωσαν, με αποτέλεσμα να δώσουν στους επιτίδιους όχι μόνο χρήματα, αλλά και κοσμήματα στις περιπτώσεις που τα μετρητά, τα οποία ζητούσαν, δεν συμπληρώνονταν. Δεν γνωρίζουν οι δράστες τους παθόντες, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, παίρνουν με αριθμητική ακολουθία τα τηλέφωνα, δηλαδή με τη σειρά του τηλεφωνικού καταλόγου, παίρνουν μέχρι και δημόσιες υπηρεσίες, έχει τύχει και αυτό. Για τις περιπτώσεις αυτές συνελήφθησαν δύο Βουλγάρες 55 και 68 ετών, που εκτιμάται ότι ήταν αυτές που εισέπραταν τα χρήματα, αφού τα τηλεφωνήματα, σύμφωνα με το διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, που εξιχνίασε τις απάτες, τέτοια κυκλώματα έχουν έδρες μακριά από την Κρήτη, ακόμη και εκτός Ελλάδος, συνήθως στη Βουλγαρία. Η απάτη που λέμε εμείς δεν είναι σημερινό γεγονός, γίνεται την τελευταία 15 ετία. Γίνονται από άτομα βουλγαρικής καταγωγής. Οι τηλεφωνητές είναι στη Βουλγαρία. Και σε αυτή την υπόθεση φαίνεται ότι οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν κατευθύνονταν από τη Βουλγαρία και πιο συγκεκριμένα από το σύντροφο της 68χρονης, για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία. Μέχρι και σε εκκλησίες από τα κηρύγματα των ιερέων έχουμε παρακαλέσει να μην γίνονται πιστευτά αυτά τα γεγονότα. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν παίρνει ένας άνθρωπος και ακούς κλάματα, οδυρμούς, και είναι δύσκολο για ένα ηλικιωμένο άνθρωπο να μην το πιστέψει, αλλά πρέπει να έχει στο νου του ότι αυτό είναι απάτη. Οι τρεις απάτες φαίνεται ότι σημειώθηκαν μέσα στο τριήμερο από 18 έως 20 Ιανουαρίου, ενώ στις αστυνομικές έρευνες που έγιναν βρέθηκαν 22.000 ευρώ και κοσμήματα, μέρος των οποίων αποδόθηκε στους κατόχους τους. Μου έχει τύχει αρκετές φορές, αλλά εγώ τους κατάλαβα, ας πούμε. Και κλείσατε το τηλέφωνο? Πριν το κλείσω είπα κάποια πράγματα έτσι. Τους κατάλαβα, αλλά να προσέχει ο κόσμος, γιατί ζούμε σε κακές εποχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποιες περιπτώσεις οι Βουλγάρες δεν περνούσαν καν από τα σπίτια των ηλικιωμένων για να παραλάβουν τη λία τους, αλλά τους έβαζαν να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα ακόμη και σε σημεία πολύ κοντά σε κάδους απορριμμάτων. Απολύτως προσεκτική. Δεν εμπιστευόμαστε κανένα και τίποτα. Έτσι. Και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και είναι πολύ πιο εύκολο να εξαπατηθούν. Υπάρχει ο παθώντας με τον τηλεφωνητή, τον απατεώνα, που μιλάνε συνεχώς, και δίπλα του υπάρχει ένα έτερο πρόσωπο που τηλεφωνεί με έναν λεγόμενο εδώ στην Κρήτη εισπράκτορα και τον κατευθύνει πού θα πάει να πάρει τα χρήματα. Υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν από κοντά, υπάρχει πιθανότητα να μην βρεθούν από κοντά. Για καλωστημένες απάτες με τηλεφωνήματα που γίνονται τυχαία σε αριθμούς, έκανε λόγο ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες και δει τους ηλικιωμένους να είναι υποψιασμένοι και να μην αφήνουν επιτίδιους να τους εκμεταλλεύονται. Να προσπαθούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να πάρουν την άμεσο δράση, το 100, να μάθουν. Ποτέ καμία αστυνομική υπηρεσία δεν θα σε πάρει τηλέφωνο να ζητήσει χρήματα.